πολεμικά αεροσκάφη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας βομβαρδίζουν θέσεις της δύναμης Ταχρίρη στην Ιντλίπ της Συρίας. Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει τους τρομοκράτες σε Ιντλίπ, Χάμα και Χαλέπη, ώστε να βοηθήσει τις δυνάμεις της Συρίας να αποθήσει τους αντικαθεστωτικούς, αφού το Χαλέπη έχει πέσει στα χέρια τζιχαντιστών. Ο Συριακός Αραβικός στρατός, με τη βοήθεια των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων, συνεχίζει την επιχείρησή του με στόχο την απόκρουση τρομοκρατικής επίθεσης στις επαρχίες Ιντλίπ, Χάμα και Χαλέπη. Εξουδετερώθηκαν τουλάχιστον 320 μαχητές. Ρωσία και Ιράν στέκονται στο πλευρό της Συρίας και της κυβέρνησης Άσαντ σε αυτό το νέο ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου. Τουλάχιστον 412 νεκροί, σύμφωνα με στοιχεία μη κυβερνητικών οργανισμών. Syria's President Bashar al-Assad has welcomed support from Iran and Russia in the fight against the surprise rebel offensive in the north of the country. The rebels have taken control of Syria's second largest city, Aleppo. The National Army says it's preparing a counter-offensive. They're alive. Rescued from the wreckage moments after the bomb struck. Footage posted by the Syrian civil defense group, the White Helmets, shows the aftermath of an attack on the rebel stronghold of Idlib, southwest of Aleppo. The regime is fighting back. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φαίνονται ένοπλοι να έχουν εισβάλει στην προεδρική κατοικία του Μπασάρ αλ-Άσαντ στο Χαλέπι. Λίγη ώρα μετά, τουρκικά και Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η δύναμη Ταχρίρ ανακοίνωσε ότι την έχει υπό τον έλεγχό της. فأكيد هاي نحنا وهاي تربيتنا العسكرية وهاي تربيتنا الاجتماعية وهاي تربيتنا الأخلاقية. Η Συρία πλέον είναι μια χώρα διαιρεμένη. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Al Jazeera, το 62% των εδαφών της Συρίας παραμένει υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων του Άσαντ, έχοντας μεταξύ τους και σημεία που βρίσκονται δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους. Ωστόσο, το Χαλέπι, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, βρίσκεται στα χέρια τζιχαντιστών και ανταρτών της δύναμης Ταχρίρ. Τα υπόλοιπα εδάφη βρίσκονται υπό τον έλεγχο κουρδικών ή τουρκικών δυνάμεων συμμάχων αυτών του Άσαντ. Τζομπουρία Ισλάμ Ιράν, Χάσαν Μαμνίμπερ, Χεμοέτε Κότε, Αζ Δολάτ, Αρτέσαι, Σουρία Δαρμογόβελ, Κουρουχάι Τερουριστή, Βα. Το ευνηδιαστικό ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στη Συρία φέρνει συμμαχίες σε ακραίες δοκιμασίες. The situation has, raised concerns globally. Also, there was a joint statement issued by UK, US, France and Germany calling on warring parties to de-escalate and stressing that the only way forward for Syria is the Syrian-led peace talks, something that the President Assad has been ignoring for years. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Άσαντ στη Δαμασκό, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράχτσι, ταξιδεύει στην Άγκυρα για να συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν και τον ομολογό του Χακάν Φιντάν, ο οποίος σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Άντωνι Μπλίνκεν δήλωσε πως η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τρομοκρατικές ενέργειες ούτε εναντίον της ούτε κατά των Σύρων. Την ίδια ώρα, ομάδες ανταρτών υποστηριζόμενες από το Ιράκ φαίνονται να βρίσκονται στα σύνορα με τη Συρία για να εμπλακούν στις μάχες.